Anyway, πολύ δύσκολο. Στο αρένα σήμερα είδαμε. Τι είδαμε? Είδαμε μια ομάδα η οποία δεν έπαιξε ποδόσφαιρο καλό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά έχει τις ευκαιρίες για να κερδίσει το παιχνίδι. Είδαμε έναν διαιτή ο οποίος έδωσε με ευκολία πέναλτι εις βάρος ΣΕΛ, αλλά όχι εις βάρος Πανεγελίου τα δύο. Όταν μάλιστα ο ένας, αν δεν κάνω λάθος, ο Σανδραβέλης πρέπει να είναι. Όχι ο Σανδραβέλης, ο Σκαρύμπας. Ο Σανδραβέλης έκανε το, με το χέρι. Έπεσε δίκη τερματοφύλακα μπροστά από το Μαρουκάκι για να διώξει την μπάλα. Είδαμε ένα επόπτη ο οποίος έκοψε δύο φορές μανί. Ιδίως παιδιά του Βαρελά είναι ένα τρελαίνει σήμερα ακριβώς πάνω στην ευθεία. Είναι πίσω από τη γραμμή της περιοχής και φεύγει η μπαλιά μπροστά να πάει να φύγει και τον σταματάει με offside. Τα καραγκιουζιλίκια της διαιτησίας. Και εγώ έρχομαι και κάνω το εξής πέρα από όλη την άλλη την κριτική. Γιατί πραγματικά. Να τα δούμε, Ελλάδα, και μετά θα σχολιάσουμε. Να τα δούμε. Και... να τα δούμε τα σημαντικά. Ναι, δεν ήταν η εικόνα αυτή που έβρεπε και δεν ξέρω τι τηλεόραση έχει αποτυπώσει. Βέβαια, όταν χάνει τις ευκαιρίες που χάνει, κάποια στιγμή η μπάλα θα σε τιμωρήσει. Όταν σπαταλά ευκαιρίες. Και όταν στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει. Εντάξει, έτσι θα σε τιμωρήσει και όταν δεν είσαι καλός για τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Θα σε τιμωρήσει ούτως ή άλλως όταν δεν έχει το στένος να αλλάξει, να διατηρήσει το σκορ, να βγει μπροστά, να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Όταν έχει τις ευκαιρίες όλες αυτές, κάποια στιγμή όπως και να έρθει η μπάλα θα σε τιμωρήσει. Το ζητούμενο δεν ήταν αυτό. Το ζητούμενο ήταν η αντίδραση. Η αντίδραση η οποία σήμερα δεν την είχε η ομάδα. Τι αντίδραση? Πάντως για μένα είναι ρίσκο να παίζεις με δύο. Το νούμερο 12, ποιος είναι το νούμερο 12? Είναι αυτός που καλύπτει στο 1-2, καλύπτει τον παίχτη του Αιγείου. Κάθισε εκεί. Στα δεξιά ήταν, όπως έγινε η σέντρα, στα δεξιά ήταν το νούμερο 12. Ποιος ήταν? Το μπακ. Πάμε να τα δούμε, να θυμηθούμε και μετά να δούμε. Θα μας πεις. Ποιος τον καλύπτει να μας πεις, γιατί αυτός έκανε έγκλημα εκεί. Και κάτι ακόμα σημαντικό, όταν βλέπει, εμένα με κίνησε την περιέργεια το εξής. Και με τα offside που έγιναν, αλλά και με τα πέναλτι που δεν δόθηκαν, εκτός από το δεύτερο που έπεσαν όλοι πάνω στον Μουρτζάκη. Ένας διαιτητής Μουρτζάκης, ο οποίος σε ένα τέτοιο παιχνίδι, τόσο ήρεμο παιχνίδι, κατάφερε να βγάλει, όχι κατάφερε, έβγαλε πέντε φορές την κίτρινη κάρτα για τους παίκτες της ΑΕΛ. Τώρα η Λάζαρε μικραίνει στην ΑΕΛ, μέσα στον Πανεγιάλιο και τα ρίχνει. Θα χάσει το δίκιο σου. Γιατί σου λέει και το Αίγιο και στο πέναλτι ήταν κάρτα δεύτερη στον Κουντοχρήστο. Καταρχήν δεν υπάρχει πέναλτι για μένα. Πώς δεν υπάρχει? Υπάρχει κόντρα. Υπάρχει κόντρα για μένα. Άποψή μου, έτσι, συγγνώμη. Δικιά σου η άποψη. Εγώ ακούω. Ναι, εντάξει, άποψή μου. Δεν λέω, δεν διεκδικώ. Εγώ λέω να τα δούμε πρώτα. Λέω η άποψή μου. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει δεν έδειξε την μητήρια. Όταν δείχνει στο πρώτο λεπτό του αγώνα κίτρινη κάρτα στο Μασούρα, στο πρώτο λεπτό δεν ήθελε να πάω στι κάρτε. Αλλού θέλω να καταλήξω. Με το γράμμα του νόμου είναι κάρτα. Αναφορικά με τι κάρτε, δηλαδή ήθελα κάπου αλλού να καταλήξω. Δεν έβλεπα κανένα από τον Πάγο να αντιδράει. Πρέπει να βάλει πέντε γκολ εκεί πέρα. Πέντε γκολ αυτή η ομάδα. Πίσω στην άμυνα. Δεν κατάλαβες. Σου λέω, για τις κάρτες, σου λέω γενικά την αντίδραση. Δεν αντιδρούσε ο Πάγκος. Κακός άμα δεν αντιδρούσε. Και αυτό είναι κάτι που με κίνησε την περιέργεια και θέλω να το συζητήσω και με τον Αλέξη τον Κούγια μετά. Ο κύριος Κούγιας που έφυγε μετά το 1-2. Ξέρουμε γιατί έφυγε. Έφυγε στο 86 του αγώνα. Μετά το... Όχι, στο 83 έγινε το 1-2. Ναι. Στο 83 έγινε το 1-2. Έφυγε στο 86 λεπτό. Πήγε... Είχαν μια σύσκεψη. Σαν ένα κεντρικό συνεδρίο της Λάρισα με τους υπόλοιπους διοικούντες μετά. Θα μας τα πει καλύτερα ίδιος, να μην πω εγώ πράγματα. Για το ρεπορτάζ, έτσι. Έτσι. Με το που θα τον έχουμε στον αέρα να μας πούν τα παιδιά, να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε, να μάθουμε πέντε πράγματα παραπάνω από όλο αυτό το. Εμένα προσωπικά, εγώ έβλεπα ότι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι θα το πλήρωνε. Και όχι ότι ήταν κάποια σπουδαία ομάδα Πανηγιάλιο. Τίποτα. Όχι, μια χαρά. Έπεσε ένα ποδόσφαιρο ήρεμο, στρωτό, νορμάλ. Πολύ ανοιχτό. Με πολλά κοινά πίσω στην άμυνα. Δεν είχε να χάσει και τίποτα, ό,τι και να γινόταν. Αδιάφορη ομάδα, είπε προηγουμένω για το Ρίγα Φεραίρο. Και γιατί ο Πανεγιάλιος δεν είχε ένα πρόβλημα, δεν είχε τίποτα. Πάλι ο Μπόγιοβιτς. Όμω αυτέ είναι οι πιο επικίνδυνε ομάδε. Ο Μπόγιοβιτς έχασε πάλι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το δίκτυο. Μόνο ο Μπόγιοβιτς έχασε ευκαιρία. Πολύ. Μόνο ο Μπόγιοβιτς έχασε. Δύο μεγάλε ευκαιρίε έχασε, όχι μία ο Μπόγιοβιτς. Ναι, δύο. Και άλλε δύο Μαρουκάκε. Λοιπόν. Δεν μπορεί να αλλάξει άποψη. Την άποψη με πάθος και οτιδήποτε άλλο. Τι λες, Γιώργο? Πώς πρέπει να αλλάξει άποψη? Το 4-4-2 δεν νομίζω να ταιριάζει στην ΑΕΛ. Κοίταξε, εάν θες να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν ταιριάζουν κι άλλοι στην ΑΕΛ. Όχι. Εγώ λέω το σύστημα 4-4-2 με δύο συμβαριά σεντερφόρ. Ναι, αλλά δεν το βάζω εγώ το σύστημα. Ούτε ο κόσμος. Άλλος το επιλέγει το σύστημα. Επιμένατε όλοι, πρέπει να παίζουν και οι δύο. Άλλος το επιλέγει το σύστημα. Το σύστημα αυτό. Άσε τι επιμένω εγώ και εσύ και ο καθένας. Συγγνώμη λίγο, ο κάθε προπονητής είναι υπόλογος για αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο, έτσι δεν είναι? Το να επιμένω εγώ, το να επιμένει κάποιο άλλο. Όχι, πώς επηρεάζεσαι τελικά. Καλά, εμείς λέμε τη γνώμη μας εδώ. Πώς? Τη γνώμη μας λέμε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Αν και νομίζω προσωπικά ότι θα έπρεπε να παίξει πολύ πιο. Θα μου πει τώρα, υπήρχε απουσίες. Να σου πω και κάτι ακόμα. Είναι σχεδόν έτοιμοι παίκτες και του κρατάει Μονιάκης,
Ο Ροβίθης, εντάξει, είναι, δεν ξέρω γιατί τον, είναι η δεύτερη αγωνιστική που δεν χρησιμοποιείται και είναι ένα παίκτη από τα αριστερά, ένα εργαλείο. Mm-hmm. Μπορεί να παίξει να βοηθήσει. Ήταν εκτός. Μονιάκης εκτός, Ροβίθης εκτός, Κουτσανικούλης Βέρτζος που είναι εντάξει, θα επιστρέψουν στο, με τον Απόλλωνα Σμύρνη γιατί την ερχόμενη Κυριακή δεν υπάρχει αγωνιστική για την ΑΕΛ αφού θα πάρει τους βαθμούς από τον Εργοτέλη. Λοιπόν, τους είχε εκτός. Από τα δεξιά θεωρώ ότι η είσοδος του Ρέτζα έδωσε μια περισσότερη όθηση. Δεν παίζονταν όμως τόσο πολύ ο Βασίλης ο Ρέτζας από τα δεξιά όσο χρειαζόταν να παίχτηκε. Ότι τις φάσεις που παίχτηκε δημιούργησε. Αγωνιστικά ο Πουντόπουλος λείπει. Ο Μπουντόπουλος, αγωνιστικά λείπει. Δεν ξέρω τι γινόταν. Αγωνιστικά. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν λείπει. Ξέρεις ποιος έλειπε σήμερα? Ο Μπανούσης. Στον χώρο του κέντρου. Τελικά, όσες φορές παίζει η ομάδα χωρίς τον Μπανούση στον χώρο του κέντρου, έχει προβλήματα στον χώρο του κέντρου. Σήμερα έτρεχε ένας Αναστασόπουλος δεξιά και αριστερά. Το αμυντικό χάφλες, ο Μπανούση. Ναι, χωρίς να μπορεί να κάνει. Ήταν σημαντική η απουσία του Κώστα Μπανούση σήμερα. Φάνηκε όπως φάνηκε και σε άλλα παιχνίδια. Όταν παίζει 4-4-2, αναγκαστικά δεν μπορεί να έχει. Στον άξονα 2, θα έχει έναν να τρέχει. Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τι να πούμε. Πάμε λίγο, πάμε στις φάσεις. Μου λένε τα παιδιά από το κοντρόλ. Πάμε με τις φάσεις από το αρένα και γυρίσουμε. Πολύ ωραίες κινήσεις. Κατά πλάτος από τους παίχτες του Πανεγιάλιου. Φέρνουν την μπάλα τώρα δεξιά. Η προσποίηση, η πάσα έξω από την περιοχή. Το αριστερό σουτ με φάλτσο. Εκπληκτική απόκρουση σε κόρνερ. Πανεγιάλιος δεύτερο σουτ. Αυτή τη φορά είναι άστοχο. Καλού κακού έπεσε ο Ξενοδόχοφ. Του Ξενοδόχοφ το άλλο άστοχο. Κάθε τι πάσα του Κρισμάρεβιτς. Στο σουτ ξαφνικό. Η πιο μεγάλη ευκαιρία. Έβαλε μπροστά του. Επιχείρησε το σουτ. Άτσαλο. Κοιτάξτε εδώ. Κερδίζει το προσωπικό του αντίπαλο. Στέλνει την μπάλα ψηλά. Νέο σουτ από το Βαρέλα. Συγγνώμη από το Ζουνίνιο. Μπάλα ψηλά πάνω το οριζόντιο δοκάρι. Σκαρτσίλας. Δεν κοντά το Μασούρα. Τρεις παίχτες της Λάρισας. Βρίσκει αυτό στον τρόπο το ξαφνικό σουτ σε ετοιμότητα. Και πάλι η Λάρισα όμως κέρδισε την μπάλα. Ψηλά. Μαρουκάκης που έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά. Θα πάρει το φάουλ. Σε μια ενέργεια μεταξύ Λινάρδου και Μπουρλάκη. Εδώ Μαρουκάκης. Τα παραλίγο απόκρουση από κοντά. Γκολ! Γκολ για τη Λάρισα από τον Αναστασόπουλο και ύστερα από την απόκρουση του Αθανασόπουλου μπάλα στρώθηκε στο δεξί του Αναστασόπουλου και αυτός δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πρώτο γκολ. Εδώ το πρώτο σουτ και στη συνέχεια η εκτέλεση γρήγορη του Ουρτάδο, Βαρέλα. Τα κουνάκια του Σανδραβέλη, το πλασέ του Ουρτάδο. Τα κάθε ψηλά. Σουτ, ωραίο σουτ. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, δεν ξέρω αν έκλειψε και το οριζόντιο δοκάρι. Άνοιγμα αριστερά για τον Μπόγιοβιτς. Μπόγιοβιτς συγκλίνει προς τον άξονα. Αμαρκάριστος ο Μασούρας, δεν πέρασε η μπάλα. Μπόγιοβιτς συνέχισε να διεκδικεί την μπάλα. Τρέχει και ο Μαρουκάκης. Θα κάνει λάθος ο Αθανασόπουλος υπό την πίεση του Μαρουκάκη και τελικά είναι κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ. Κεφαλιά προς τα πίσω, παραλίγο, δεύτερο γκολ. Όχι όμως και ο Κοτσούλιας και φεύγει η Λάρισα, offside. Ο Βαρέλα έβαλε την μπάλα μπροστά. Για τόσο λέει, όχι δεν είναι. Δεν είναι. Ο Παπαχρήστος αλλά... Δεν πέρασε την μπάλα. Μαρουκάκης με τη μία. Να και η ανάπτυξη για τη Λάρισα στην κόντρα επίθεση. 2-2 τώρα. Στο ύψος του πέναλτι Μαρουκάκης. Αυτή κι αν δεν είναι ευκαιρία. Μαρουκάκης. Ανεβαίνει ο Λαμπρόπουλος. Μαρουκάκης στο σουτ. Καλό σουτ. Αλλάζουν. Ρέτζας. Πατάει περιοχή. Θέλησε να βγάλει στον Μπόγιοβιτς. Δεν τα κατάφερε. Έρχεται ο Ουρτάδο. Φτάνει μπάλα στον Βαρέλα. Βαρέλα με φάλτσο. Out. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έβαλε καλύτερα στη συνέχεια το σώμα του ο Κοτσούλιας. Η μπάλα όμως θα κερδίσει ο Μαρουκάκης από τον Κολόκα. Μαρουκάκης πάσα για τον Ουρτάδο. Ουρτάδο με όλη την αιστεία φάτσα. Εκπληκτική απόκρουση του Αθανασόπουλου. Ωραία κίνηση από τον Μπουρλάκη. Θέλει να βρει με τη μία τον Λινάρδο που κερδίζει και την κόντρα. Λινάρδος και την τρίπλα. Πατάει περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πλασέ. Η μπάλα περνάει παράλληλα. Out. Σανδραβέλης, Ζουνίνιο. Κάθε τι πάσα για τον Λινάρδο. Λινάρδος πρώτος πέφτει κάτω. Πέναλτι. Πέναλτι. Κατάφερε να τσιμπήσει την μπάλα ο Λινάρδος.
Για να ξαναδούμε εδώ. Τσιμπάει την μπάλα και έρχεται με το σώμα εδώ και πάλι. Ο ίδιος παίχτης που το κέρδισε. Παναγιώτης Λινάρδος απέναντι στον Ξενοδόκοφ. Σουτ γκολ. 1-1. Και εδώ η εκτέλεση του πέναλτι. Μπάλα ψηλά και συνέχεια στα δίχτυα. Πάρα πολύ αγωνία για την έκβαση αυτού του πέναλτι. 1-1 λοιπόν και το μάτς θα είσαι και μια μικρή ανακούφιση για την ομάδα του Αιγαίου που έπαιξε αρκετά καλά μέχρι στιγμής. Να δούμε τη φάση και θα ολοκληρώσουμε. Κεφαλιά από τον Πάτο, out. Μέχρι τώρα μετά την επίτευξη του τέρματος ισοφάριση με πέναλτι από τον Λινάρδο. Εκτελείται στο πρώτο. Πάλι Πάτο αποκρούει επί της γραμμής του τερματοφύλακας. Και η μπάλα ενδεχομένως έχει χτυπήσει στο χέρι του Σπίνουλα. Οι παίκτες Λάρισας πάνω στο διαιτητή. Ο διαιτητής δείχνει κόρνερ. Ο Πάτο δείχνει καθαρά που χτύπησε η μπάλα. Κρατάει όρθια την ομάδα του. Εδώ ο Πάτο. Μπάλα. Πού. Εδώ θα ξαναδούμε και πάλι. Το φάουλ, η κεφαλιά του Πάτο. Η απόκρουση. Και εδώ η μπάλα χτυπάει πάνω ψηλά στο χέρι του Σπίνουλα. Με Φάλτσο, out. Βαρέλα, Ζουνίνιο, αλλάζει. Γκούφας. Ο Γκούφας, 1-2. Ο Γκούφας πάτησε στην περιοχή. Έδωσε την κατάλληλη στιγμή στο Σκαρτσίλα. Αφύλακτος αυτός, πλασέ με το αριστερό. Κοιτάξτε εδώ, η αμυντική ζώνη έχει πιαστεί στον ύπνο. Γκούφας, Σκαρτσίλας, έτσι απλά, 1-2. Εξαιρετική κάθετη πάσα από τον Λινάρδο. Γκούφας, Σκαρτσίλας. Θα προσπαθεί να αντιδράσει. Η ψυχρολουσία πάντως είναι μεγάλη. Πάτο, σκάβει την μπάλα. Μαρουκάκης, σουτάρει πάνω το οριζόντιο δοκάρι. Για την τελευταία ευκαιρία που δίνεται στη Λάρισα, μήπως φτάσει στην ισοφάριση. Κοντοχρήστος με πλασέ, out. Κεφαλιά από τον Πάτο. Μαρουκάκης προσπαθεί να βάλει την μπάλα χαμηλά, πέφτει κάτω, παίζεται. Όλος ο Πανεγιάλιος πίσω. Κεφαλιά, απόκρουση και σύγκρουση με συμπαίκτη από τον Αθανασόπουλο, με τον Σπίνουλα. Και το τελευταίο σφύριγμα που βρίσκει η νικήτρια την ομάδα του Αιγίου. Είδα λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώθηκε σήμερα το αποτέλεσμα. Το 17 Λάζαρ ήταν το νούμερο του παίχτη. Το 17, ποιος είναι. Ο Κοντοχρήστος. Αυτός τον κάλυπτε εκεί πέρα, κοιμήθηκε τελείως. Κάλυπτε και τον στο 1-2 λέω. Στο 1-2. Εντάξει, άμα θέλω να σχολιάσουμε τις φάσεις, το πέναλτι του Πανεγιάλου είναι πέναλτι. Δεν νομίζω. Τι θα λέγατε, πέναλτι. Πώς το είπε, αμέσως τώρα. Αφού καταρχήν βλέπεις ότι πάει, πέφτει απάνω. Ένας παίκτης καταρχήν μπορεί να είναι σώμα με σώμα. Πάει στα πλάγια. Είναι πάρα πολύ πλάγια. Δεν είναι πέναλτι αυτό. Δεν είσαι προφανώ. Υπάρχει αμφισβήτηση ότι δεν είναι πέναλτι. Ναι, εγώ το έχω. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πέναλτι. Εντάξει. Η άποψή μου είναι ότι είναι καθαρό πέναλτι και έχει την κάρτα στο Κοντοχρήστο. Το πέναλτι του Μαρουκάκη είναι. Πιανού. Του Μαρουκάκη που τραβάει, το πιάνει τα χέρια και τραβάει μέσα στην περιοχή. Από το ξαναδούμε λίγο, πραγματικά δεν το είναι, πρέπει, είναι γιατί τον έχει αγκαλιά και τον έχει βάλει τα χέρια μπροστά την ώρα που πάει να γυρίσει και τον έχει στο έδαφος. Επειδή σημείο να το πρώτο, να το είδα, το χέρι, το χέρι την πρώτη. Βέβαια, αυτές οι απόψεις που εκφράζουμε είναι προσωπικές, έτσι μπορεί να κάνουν και λάθος. Ναι, ναι, δεν σου λέω αυτό. Ναι, το χέρι. Εντάξει τώρα. Νομίζω είναι καθαρά κολλημένο, Λάζαρ τώρα. Το έχει καθαρά κολλημένο το χέρι. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι να πω. Όχι, εντάξει, απλά είμαστε... το σχολιάζουμε σαν να σχολιάζουμε. Εδώ από τη στιγμή που τσιμπάει την μπάλα, κατά λάθος ο άλλος, έστω και κατά λάθος, τον ανατρέπει. Τι έκανε τώρα. Λοιπόν, δεν έχει βγει ακόμη στον αέρα. Υπάρχει ανακοίνωση αυτή τη στιγμή της ΠΑΕ ΑΕΛ. Μου την έχουν στείλει από τα γραφεία της ΠΑΕ. Εδώ. Κάτσε, εδώ είναι πέναλτι τώρα. Δεν μπορεί να είμαι. Λοιπόν. Ο ορισμός του πέναλτι είναι αυτό. Εντάξει, μην αλλά νομίζω ότι για την ΑΕΛ είναι μικραίνει στο σύλλογο να τα βάζει με διαιτησία σε ένα μάτι με τον Πανεγιάννη. Λέω ότι μπορεί να σου πω λίγο κάτι. Να... Μπορώ να σου πω κάτι. Ναι. Σχετικά με αυτό το γεγονός. Ναι. Δεν μικραίνει κανένα σύλλογο, φίλε. Γιατί καταρχήν φέτος συμπληρώθηκαν. Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός που πληρώσει τον Πλατανιά και να διαμαρτύρει τη διαιτησία. Άκουσε να δει τώρα. Μισό λεπτό λίγο. Φέτος συμπληρώθηκαν πόσες αγωνιστικές έχουμε. Ποια είναι η 20η αγωνιστική και η ομάδα δεν έχει πάρει πέναλτι.
η πρωτοπόρος ομάδα του πρωταθλήματος. Άπα, όπα, εδώ είναι το χέρι. Λέω για την πρώτη φάση και όχι μόνο για τη δεύτερη. Για την πρώτη φάση που ο Θανασόπουλος διώχνει και ο άλλος με το χέρι. Πριν φτάσει στον Σαντραβέλη, ο οποίος για δεύτερη φορά στο σούτ πάντο θα αποκώσει. Είναι δυνατόν όταν δεν σου δίνουν πέναλτι. Όταν σε παίζουν μέσα στη Λάρισα, μέσα στο Έλλειψη Αρίνα με τον πρωτοπόρο, δεν σου λέω να σε επεξέδρα. Πάμε. Λάζαρε, επειδή έχουμε το μεγαλομέτωπο της ΠΑΕ. Έχουμε τον πρόεδρο. Τηλέφωνο, το... ναι. Υπάρχει όμως μια ανακοίνωση. Θα πρέπει να τη διαβάσουμε πρώτα. Δεν έχει βγει ακόμα στο επίσημο σάιτ, τάξαμε τα παιδιά στην ΠΑΕΑΕΛ. Τι λέμε, και να τη διαβάσουμε για να τη σχολιάσουμε κιόλας με τον πρόεδρο. Ναι. Να γυρίσουμε λίγο. Λοιπόν, μετά την οργιώδη διαιτησία του Μουρτζάκη από το Ηράκλειο και τον βοηθό του Νικολακάκη από το Ηράκλειο και Καραγιαννίδη από την Αθήνα, οι οποίοι μετέτρεψαν ένα σκορ 7-0 υπέρ της Έλση ήταν 1-2, αποτέλεσμα που οδήγησε στο να θησαυρίσουν σίγουρα οι εγκληματίες του παράνομου στοιχήματος, στο οποίο από ό,τι φαίνεται συμμετέχουν και οι διαιτητές, όπως αποδείχθηκε από το πρόσφατο παιχνίδι της Football League Λαμία Αναγέννηση Καρδίτσας, ο πρόεδρος ΠΑΕΛ Αλέξης Κούγιας θα δώσει συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΠΑΕΑΕΛ αύριο Δευτέρα, το μεσημέρι στις 1 η ώρα, και αποδεχόμενος την πρόσκληση του Κυριάκου Θωμαίδη θα εμφανιστεί το βράδυ στην δίκη στις 12 η ώρα. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί είναι τα όσα συμβαίνουν στο πρωτάθλημα της Football League από διαιτητές και ομάδες, και δεύτερον, οι επερχόμενες δίκες με την εγκληματική οργάνωση που δράσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το έτος 1996.